Η υπογραφή μια σύμβαση που αφορά την εκπώνηση μελέτη ή την εκτέλεση ενό έργου είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονό για μια τοπική κοινωνία. Η πρόοδο τη τοπική κοινωνία εξαρτάται από τα έργα τα οποία γίνονται προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωή. Η συγκεκριμένη σύμβαση αφορά την οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων στι Γκούρνε, στο Κουτουλουφάρι και στα Μάλια, είναι προπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο 200 προέρχονται από το Υπουργείο Υποδομών και αφορούν την περίοδο των πλημμυρών του 2020 και μέχρι σήμερα δεν είχαμε καταφέρει να προχωρήσουμε στην υπογραφή αυτής της σύμβασης και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Συρακλείου, τον κύριο Συργονάκη Νίκο, τον κύριο Αγαπάκη και την κυρία Τριαματάκη και όλους τους τεχνικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Τώρα η μελέτη αυτή έχει δύο στόχου. Πρώτον, με την ολοκλήρωσή τη, θα μπορεί επιτέλου το σχέδιο πόλη ευρύτερη περιοχή να προχωρήσει. Και αφετέρου, θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική υποδομή ανάσχεση, προστασία από τα πλημμυρικά νερά. Γνωρίζετε ότι κατάντη του ΒΟΑΚ, η ευρύτερη περιοχή έχει τεράστιο κίνδυνο, μεγάλο φόβο. Εξελίσσονται νέα έργα στο ΒΟΑΚ στην περιοχή μα και ω εκ τούτου αυτέ οι μελέτε καλούνται να θωρακίσουν την περιοχή την ευρύτερη. Παράλληλα όπου ο ΑΚΕ, το Υπουργείο δηλαδή, έχει σε εξέλιξη τέσσερα ρέματα, το Α1, Α2 που είναι στην περιοχή των Γουρνών, το Α3 στην ανάληψη, το Α4 επίση στη Χερζόνησο. Μαζί σήμερα... με αυτά τα έργα προχωρεί επίση η μελέτη που έχει αναθέσει για τη σταλίδα ο Δήμο Χερζονίζου. Άρα όλο το μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου θα έχει μελέτες προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση των έργων και να θωρακίσει την περιοχή από όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα που γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια είναι με μια σφοδρότητα, με μια επαναλαμβανόμενη έξαρση και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι να μην έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Η σύμβαση για ποια ρέματα τώρα είναι αυτή η τοποκράτηση. Η σύμβαση συγκεκριμένη αφορά ρέματα στην περιοχή των γουρνών, το ρέμα στο κουτουλουφάρι, το οποίο έδωσε τα προβλήματα το 2020 και το μεγάλο ρέμα στα μάλια, που επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό ρέμα το οποίο κατεβαίνει από τον κόμβο των μαλλιών, από τα χαμόπρινα και σήμερα δεν έχει ασφαλή όδευση, δεν έχει υπάρξει διευθέτηση και οριοθέτηση. Και ω εκ τούτου είναι αναγκαία τα έργα, αφού γίνει προηγουμένω η μελέτη, που σήμερα με αυτή την υπογραφή θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει να ολοκληρωθεί. Τώρα ξεκινούν οι μελέτε. Οι μελέτες ναι, αλλά τέσσερα και... χρόνια μετά τι πλημμύρε. Είναι ένας χρόνος, αλλά αυτό που έχει αξία είναι ότι σήμερα έχουμε σύμβαση, διασφαλίζουμε τα χρήματα, προσθέτουμε δικά μας χρήματα για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αν λοιπόν τελειώσουν αυτά τα έργα, θέλω να σας πω ότι τα ρέματα του ΑΚ περίπου 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ ως έργο. Θα δούμε και αυτά πόσο θα ανεβάσουν το κόστος και θεωρώ ότι η περιοχή αυτή με τη σπουδαιότητα που έχει για την εθνική οικονομία μπορεί να διεκδικήσει πόρους και από το Ταμείο Ανάκναψης και από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κοίτα υπάρχει μία συνεργασία και συγχρηματοδότηση για εκπόνηση μελετών προϋπολογισμού 6.200.000 ευρώ ώστε να οριοθετηθούν και τα ρέματα γουρνών, κουτουλουφάρι και μάλια που γνωρίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2020 είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στο βόρειο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου με τα αποτελέσματα να είναι καταστροφικά σε επιχειρήσεις, σπίτια και σε υποδομές. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε να τρέξουν γρήγορα οι διαγωνιστικές διαδικασίες, να παραλάβουμε τις μελέτες ώστε να βρεθούν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία για να προχωρήσουν και τα έργα τα οποία θα δείξουν οι μελέτες ώστε να θωρακίσουμε τις συγκεκριμένες περιοχές που προαναφέραμε. Thank you